Λοιπόν, εδώ είμαστε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είναι ένα μέρος το οποίο χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους. Όμως, πριν πάω στους καλεσμένους, θέλω να δείτε κάτι για να καταλάβετε ποιοι είναι οι καλεσμένοι αυτοί. Θα θυμάστε όλοι πριν από λίγο καιρό αυτή ακριβώς εδώ τη σύνδεση που είχαμε με Ουγκάντα, με τον κύριο Μιχάλη Βιτωράκη αλλά και τον πατέρα Αντώνιο. Είχαμε συζητήσει πολλά και διάφορα πράγματα, τόσο για το έργο του πατέρα Αντώνιο, όσο και για την παραγωγή την οποία είχε σε εξέλιξη τότε ο κύριος Βιτωράκης. Εντάξει, μας είχε κλέψει βέβαια τις καρδιές η μικρή που την είχε πάρει ο ύπνος κατά την σύνδεση μέσω Skype και τα όσα είχαμε πει. Είχαμε δώσει λοιπόν μια υπόσχεση τότε και με τον πατέρα Αντώνιο ότι μόλις βρεθεί στην Κρήτη και από τη διαδρομή του από τη Σιτία για τα Χανιά θα κάνει μια στάση στο Ηράκλειο και θα είναι εδώ μαζί μας για να τα πούμε από κοντά. Και έχουμε λοιπόν τη χαρά να τον φιλοξενούμε και εκείνον και τον κύριο Μιχάλη Βιτωράκη. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Και να ξεκινήσω με εσάς, πατέρα Αντώνη, γιατί γνωρίζω ότι έχετε καιρό να έρθετε στην Κρήτη και νομίζω ότι η Κρήτη για εσάς σημαίνει πολλά. Πράγματι, η Κρήτη για μένα σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Θα έλεγα ότι η Μητρόπολη μας με το σεβασμό τα τοσιωνά, γιατί και αυτός μεγάλωσε στη Κρήτη, στο Αστέρι. Δίπλα στο Σεβασμιότατος Ειρηναίος, Γαλανάκης και εγώ ίδιος. Έχουμε πάρει πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα η ευλογία της Κρήτη από τη Μητρόπολη, η Αρχιεπισκοπή της Κρήτη. Και λεγόμαστε με τον εαυτό μας ότι είμαστε κρητικοί πέρα στην Αφρική. Κρητική στην Αφρική. Κρητική στην Αφρική. Πόσο καιρό μείνατε στην Κρήτη, πατέρα Αντώνιε? Έμεινα 6 χρόνια. 6 χρόνια. Πήγε εκεί τεχνική σχολή και μετέπειτα πήγα γεωπονικό πανεπιστήμιο στην Αθήνα και μετά ιερατική στον Άγιο Μαθαίο. Έχω πολύ δεσμούς εδώ στην Κρήτη γιατί και ο κουμπάρος μου λέγεται Μιχάλη Γαλανάκης. Και σύντεχνος. Και σύντεχνος, λοιπόν. Ναι, μου έχει βαφτίσει τον Ειρηναίο. Αλλά η σύνδεση μου είναι πάρα πολύ με την Κρήτη. Και ανήκω στη Ιερά Μητροπόλεως της Ξάμ Τσεσερίνου. Με ευλογία του Σεβασμιότατου Αμφιλόχιο. Γι' αυτό βρίσκομαι στην Ουγκάντα. Με απόσπαση. Όχι μόνο αυτό, αλλά η Κρήτη δυναμικά προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στη Ιερά Μητροπόλεως της Ουγκάντας. Δεν είναι μόνο εμείς που σπουδάσαμε διαμέσου Κρήτη, αλλά υπάρχουν και άλλα πολλά παιδιά. Η Κρήτη έχει βγάλει 3 Μητροπολίτες και ιερείς, Αφρικανοί. Ο Σεβασμιότατος Ειρηναίος ήταν αυτός που έδωσε το όραμα ότι εμείς οι Αφρικανοί θα ήταν πιο καλύτερα να ερχόμαστε εδώ και να γυρίσουμε κάτω στην Αφρική για να μπορούμε να προσφέρουμε την Ορθοδοξία. Είχε δίκιο. Και δεύτερο, ότι ο Πατριάρχης ο Θεόδωρος μας αγαπάει πάρα πολύ με την ευλογία του και αυτός είναι κρητικός. Άρα μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι και εγώ είμαι κρητικός. Θέλω να συζητήσουμε περισσότερα για την Ουγκάντα, όμως θέλω πρώτα τον κύριο Βιτωράκη να μας πει δύο λόγια για την εμπειρία του. Θα δούμε εμείς και πλάνα τα οποία μας έχετε παραχωρήσει. Από τα όσα έχετε κινηματογραφήσει, λοιπόν, την ιδέα όλης αυτής της προσπάθειας, κύριε Βιτωράκη. Καλησπέρα. Χαίρομαι που τα λέμε και από κοντά, από το στούντιο. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια ιδέα η οποία έρχεται από πριν 4 χρόνια, από το ταξίδι μου το πρώτο στη Ρουάντα και στον Μπουρούντι. Τότε κατάλαβα και ένιωσα ότι μπορώ να κάνω κάποια πράγματα και να προσφέρω κάποια πράγματα μέσα από την τέχνη την οποία μπορώ και υπηρετώ, που είναι η κινηματογράφηση ή η δημιουργία ντοκιμαντέρ για των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο νέο μου αυτό project, όσον αφορά και με τον πατέρα Αντώνιο, το οποίο το έργο είναι τεράστιο και είμαι ευτυχής που τον γνώρισα και φιλοξενήθηκα και είδα με τα μάτια μου και έζησα και γνώρισα πράγματα τα οποία φυσικά και θα δούμε στο ντοκιμαντέρ, αλλά που θα μου μείνουν ανεξίτηλα σε όλη μου τη ζωή. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω πάρα πολύ στην εκπαίδευση και στην παιδεία ενός ανθρώπου. Πιστεύω πάρα πολύ ότι πρέπει να δίνουμε το δικαίωμα και την επιλογή σε έναν άνθρωπο για να ζήσει όσο μπορεί καλύτερα για τον ίδιο τον εαυτό, αλλά και για τους ανθρώπους τους οποίους έχει γύρω του. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο, θεωρώ ότι το ντοκιμαντέρ το οποίο θα δείξω,
Είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο βλέπουμε την καθημερινότητα, βλέπουμε τη διαβίωση, βλέπουμε το έργο του πατέρα Αντώνιου μέσα από τις πράξεις και όχι μόνο μέσα από τις θεωρίες, βλέπουμε τις δυσκολίες, αλλά στο τέλος βλέπουμε την ελπίδα και τη χαρά που μπορεί να πάρει ένα παιδί ή την δυνατότητα που μπορεί να έχει μέσα από την εκπαίδευση και την παιδεία, που είναι το σημαντικότερο αγαθό που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος σε αυτή τη γη. Έχετε ξεκινήσει ήδη το μοντάζ του ντοκιμαντέρ και το ρωτώ αυτό, γιατί θέλω να μου πείτε αν έχετε ξεχωρίσει κάποια πολύ δυνατή στιγμή σε όλα αυτά τα πλάνα και σε όλη αυτή την εμπειρία την οποία φέρατε πίσω. Έχω αρχίσει, προφανώς και έχω αρχίσει και κοιτάζω όλα μου τα πλάνα και προσπαθώ να ξεχωρίσω. Mm. Είναι πάρα πολλά, οπότε θα χρειαστεί σίγουρα 7 με 8 μήνες για να ολοκληρωθεί. Από τη στιγμή που θα γραφτεί και πρωτότυπη μουσική για αυτό το ντοκιμαντέρ, θα γίνει υποτιτλισμός, οι μεταφράσεις. Αυτό όμως που θέλω να πω μια εικόνα είναι ότι πόσο ένιωσα δέος όταν βρέθηκα στο νοσοκομείο, γιατί έχουμε και πλάνα και από τα νοσοκομεία, από όλα τα τμήματα. Όταν γεννήθηκε ένα παιδί και μόλις 3 ώρες μετά τη γέννησή του, κατάφερα και ήμουν παρόν και μπροστά. Αντίστοιχα, ένα λυπηρό συμβάν που έγινε αμέσως μετά, δηλαδή μετά την επόμενη ώρα, είναι ότι έγινε ένα τρομερό ατύχημα μπροστά στα μάτια μου, που αντίστοιχα ένα παιδί που πάνω από 3 χρονών πιθανόν να... Είναι σημάδια που δείχνει την αξία που έχει μια παιδική ψυχή και ένα παιδί και πόσο πρέπει να βοηθήσουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Το μοντάζ, ναι, δεν έχει ξεκινήσει επίσημα, όμως θεωρώ ότι σε 7-8 μήνες θα έχουμε στα χέρια μας. Ναι, με πολύ αγάπη στα χέρια μας και πιστεύω να συγκινήσει αλλά και να προβληματίσει δεόντως τον κόσμο. Πατέρα Αντώνη, πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά στα οποία απευθύνεστε περισσότερο στην Ουγκάντα την εικόνα του Χριστού? Και το ρωτάω αυτό γιατί νομίζω ότι τα παιδιά μπορούν να μας αποδείξουν περισσότερο από τον καθένα ότι δεν έχουν διακρίσεις. Για αυτούς πώς είναι ο Χριστός, ποια είναι η εικόνα του? Η εικόνα του το καταλαβαίνουν δυναμικά ότι είναι η αγάπη. Ο Χριστός είναι αγάπη. Όταν τους δίνεις αγάπη είναι πολύ εύκολο να τους πεις για τον Χριστό. Ότι όλα αυτά που έχετε, το έργο που υπάρχει, είναι του Χριστού. Ούτως άλλως είναι έργο του Χριστού. Και εκεί είναι που αρχίζει και κάνεις κατοίκηση και κάνεις, δίνεις δωρεά της γνώση, τη θρησκευτική γνώση. Ανοίγεσαι να τους αγκαλιάζει, να τους δείξεις ότι υπάρχουν, ότι έχουν δικαιώματα, ότι πρέπει να υπάρχουν, να πορεύουν μπροστά τους, να έχουν δυνάμεις, να έχουν την ευκαιρία. Κανένας δεν πρέπει να τους σταματήσει. Εκεί είναι που πρέπει να τους δείξεις πρώτα ότι είναι ο Χριστός που μας διδάξει αγάπη. Μετά γίνεται κατοίκηση πέρα, παραπάνω από αυτό. Αλλά το έργο της Εκκλησίας μας γενικά, του Χριστού, είναι να κάνουμε μόρφωση. Γιατί χωρίς μόρφωση η Αφρική θα μείνει πάρα πολύ στη μιζέρια. Μπορεί κανείς να πει τα παιδιά αυτά έχω πολλά ρούχα να τα δώσω, έχω πολύ φαγητό να φέρουμε, αλλά εγώ βλέπω ότι η παιδεία, γιατί και εγώ αν δεν πήρα μόρφωση ίσως δεν θα ήμουν εδώ. Η μόρφωση είναι αυτό που θα παλέψει τη φωτόχεια και τη δημοκρατία. Δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να είναι δημοκρατικός, να έχει την ευκαιρία να αισθάνεται ότι πρέπει να ζήσει. Όλα αυτά πρέπει να έχει κάποιο γνώση. Η αναλφαβητισμός στην Αφρική, ιδιαίτερα την Ουγκάντα, είναι περίπου 70%. Είναι πάρα πολύ μεγάλο αριθμό. Οπότε δεν μπορείς να δώσεις την αγάπη του Χριστού όταν δεν δώσεις την γνώση. Λόγω ότι για να βαπτίσεις ένα παιδί διαρκεί 20 λεπτά, αλλά να καταλάβει τον Χριστό πρέπει να έχει ευκαιρία να διαβάζει, να ερευνά, να ξεχωρίζει, να δει ότι αυτό που μου λένε είναι σωστό. Mm. Και εκεί μέσα βιώνει την αγάπη και βλέπει το φως του Χριστού ότι πράγματι αξίζει να υπάρχει στη ζωή. Ξέρετε, είναι πολύ αισιόδοξο αυτό το οποίο λέτε και νομίζω ότι μπορεί να μας κάνει όλους να χαμογελούμε ότι όλα ξεκινούν από τη σωστή μόρφωση. Να μπορούμε να διαβάζουμε, να έχουμε ανοιχτούς ορίζοντες για να καταλάβουμε και τη δύναμη μιας πίστης. Ναι. Γι' αυτό ότι σε ενορίες που έχουμε και τα σχολεία, δεν μπορεί ο ιερέας να ξεχωρίζει ότι αυτός κατάγεται από μουσουλμανική οικογένεια ή από καθολική κτλ. Mm. Όλοι έχουν ευκαιρία να μάθουν, να έχουν ο άλλος πρέπει να είναι να γνωρίζει τον άλλον διαμέσου εκπαίδευση ή να γνωρίζει τον άλλον για ποιο λόγο είναι έτσι.
για να μην κατηγορεί επειδή δεν γνωρίζει τι είναι. Να έχει το θάρρος να του πει ότι για έλα να δεις την Ορθοδοξία πώς είναι. Δηλαδή να γνωρίζει γράμματα, όχι μόνο τη λέξη της Ορθοδοξίας. Βέβαια, εδώ που θέλω να επισημάνω ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ όσοι έχουν συμμετάσχει και μας βοηθάνε κτίζοντας σχολεία. Είναι πιο εύκολο να έχεις μία ενορία με μία τάξη του σχολείου και μετά επιτά να κάνεις εκκλησία. Λόγω ότι και για να καταλάβουν την εκκλησία, όπως, λέω, όπως σας είπα και πριν, πρέπει να έχουν γνώση και να διαβάζουν. Είναι πολύ ευχαριστημένος για αυτούς που βοηθάνε και μας δίνουν 200 ευρώ το χρόνο για αυτά τα παιδιά που μένουν μέσα στο οικοτροφείο και αυτούς που δίνουν 100 ευρώ για αυτά τα παιδιά που μένουν έξω. Αλλά και αυτούς που έχουν δώσει το έμβολο τους, το στέρημα να το πέτσι, να κτίζουν τα σχολεία. Γιατί η εκπαίδευση της Ουγκάντα είναι ιδιωτική, δυστυχώς, γι' αυτό βρίσκεις πολλά παιδιά στο δρόμο. Είναι πολύ, το πιο δύσκολο πράγμα για μένα είναι να ξεχωρίσει ένα παιδί ότι έλε εσύ στο ίδρυμα ή ο άλλος δεν μπορώ. Το θέμα, διότι δεν μπορώ να μαζέψω όλα τα παιδιά. Η επιλογή είναι πολύ δύσκολη. Δεν μπορείς να βλέπεις ότι ο άλλος κόβεται επειδή δεν έχει ευκαιρία. Όχι το ίδιο το παιδί ότι δεν έχει ευκαιρία, αλλά εσύ σαν ιερέας ότι δεν έχεις άλλη δυνατότητα να δεχτείς ένα άλλο παιδί. Πολλά παιδιά, μερικά παιδιά έχουν τελειώσει το λύκειο, μερικοί έχουν βγει δάσκαλοι, ιερείς και έχουν επιστρέψει στο έργο και βοηθάνε και νοσκόμες. Έχουμε ένα κέντρο υγείας εκεί, μας έχουν βοηθήσει το Ανωσάκιο Νοσοκομείο Σειρά Μητροπόλεως Ξάμ και Σερίνου, αλλά μετέπειτα βοήθησε πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα έχουν επικόψει το πρόγραμμα, το Ιατρό του Κόσμου. Mm-hmm. Ήρθαν πολλές φορές και τώρα ξεκινάμε κιόλας να κάνουμε ένα σχολείο της νοσοκόμες και ιατρική εργαστήρια, βοηθή ιατρική εργαστήρια. Για όταν τελειώσουν το σχολείο. Για όταν τελειώσουν το λύκειο. Και... Αλλά δεν σταματάτε στη βασική εκπαίδευση, όχι, πατέρα Αντώνη, και χαίρομαι πάρα πολύ, όχι, που το ακούω αυτό. Ξεκινάτε, ναι, ναι, κάτι, ναι, καινούργιο που πάει, ναι, ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Σκαλοπάτι παραπάνω. Και εκεί κάνουμε καμπανιά μας, όποιο θέτει μικροσκόπιο και άλλα βασικά που χρειάζονται αυτά τα σχολεία. Πείτε μας όμως, γιατί λέτε ότι χρειάζεστε πράγματα για όλα αυτά, μάλιστα, για το σχολείο, για τα επόμενα βήματα τα οποία κάνετε, για όλα αυτά. Πώς μπορεί κάποιος να βοηθήσει, γιατί ξέρω ότι οι κριτικοί από εδώ έχουν αρκετή δείξει, έτσι, θέληση και, ναι, διάθεση να βοηθήσουν, αλλά, ναι, πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας και να βοηθήσει, με ποιον τρόπο? Το μεσημέρι έφαγα μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο τον Ειρηναίο. Και εκεί μπορεί να απευθυνθούν, διότι ο Σεβασμιότατος Ειρηναίο εδώ στην Κρήτη και αυτός βοηθάει δυναμικά. Τώρα μιλάω για τον Ηράκλειο. Αλλά και όλοι οι Μητροπολίτες και στην Κρήτη νομίζω, Εύα, ότι μπορούν να βοηθήσουν, αλλά και δυναμικά διαμέσου του κανάλι το δικό σας ή με το διαμέσου του κύριου Μιχάλη, ο οποίος ήρθε κάτω στην Ουγκάντα και έζησε αρκετές μέρες σε μαύρο ήπιο. Και να ξέρετε ότι μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στο να υπάρξουμε μαζί, σε αυτή την συζήτηση και για τη σύνδεσή μας στο Skype και με το υλικό το οποίο μας έχει δώσει ο κύριος Βιτωράκης. Και πατέρα Αντώνη, νομίζω ότι αυτές οι εικόνες τις οποίες μας έχει παραχωρήσει ο κύριος Βιτωράκης, τα όσα κατέγραψε, βοηθούν με το να τις δείχνουμε κι εμείς, να στέλνουμε το μήνυμα ότι υπάρχουν αυτά τα παιδιά τα οποία δίνουν το δικό τους αγώνα και υπάρχετε κι εσείς και δίνετε το δικό σας αγώνα. Πόσα χρόνια είστε στην Ουγκάντα? Τώρα είμαι 15 χρόνια, αλλά δίνετε και δυνατότητα σε ανθρώπους που έχουν βοηθήσει να δουν το έργο που πάει. Γιατί όλοι δεν έχουν ευκαιρία να έρθουν στην Ουγκάντα. Και μετά να σκέφτονται πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Γιατί ένα έργο που φοράει για τους ανθρώπους είναι ένα κύτταρο. Συνέχεια πρέπει να είναι ζωντανό. Θέλω να μου πείτε, όταν, επειδή αυτά τα 15 χρόνια καταλαβαίνω ότι έχετε μεγαλώσει πολλά παιδιά. Έχετε πολλά παιδιά στην Ουγκάντα και το είδα και στη σύνδεση που είχαμε μέσω Skype. Είχατε μια τεράστια αγκαλιά και πολλά παιδιά. Όταν τα παιδιά γυρνάνε ξανά εκεί που είστε, τι σας λένε? Όταν έχουν πλέον μεγαλώσει, έχουν ενδεχομένως τελειώσει το σχολείο, έχουν σπουδάσει κάποια από αυτά, τι σας λένε? Μου έχουν βάλει παρατσούκλι. Ποιο είναι αυτό, θα μας πείτε? Big Daddy. Και εντάξει, το θέμα δεν είναι αυτό, είναι καλό να βλέπει,
Το θέμα είναι να βλέπεις τα παιδιά αυτά ότι έχουν προχωρήσει. Ούτως άλλως, αυτό είναι το στόχο. Το μόνο εκεί που δεν θα έλεγα ότι είμαι περήφανος που κάνω αυτό το έργο. Λόγω ότι ο ιερέας δεν πρέπει να είναι περήφανος. Αλλά και το δεύτερο, ότι μακάρι όλοι να είχαν τη δυνατότητα να τρέχουν μέσα στο οικοτροφείο. Ούτως άλλως είναι ο στόχος μας. Η Αφρική να φτάσει κάποια μέρα να μην χρειάζονται οικοτροφία και συσίτια και τέτοια. Και κάθε τόπος είναι... αυτό το κόσμο. Ναι. Και κάθε τόπος να μην χρειάζεται την βοήθεια. Αυτό είναι ο στόχος. Δηλαδή η Ουγκάντα είναι μια χώρα που αν μπορούσε να... κάποτε ήταν μια δυναμική χώρα, μη οικονομικά. Αλλά με τον Αμίν κατέστρεψε όλη τη χώρα. Δεν ξέρω αν τον γνωρίζατε, Αμίν Νταντά. Κατέστρεψε όλη τη χώρα, αλλά μετά όμως και οι άλλοι που μπήκαν εισαγωγικά αντιγράψαν ένα κομμάτι και συνεχίζουμε με αυτό το καθεστώς. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι πέρα από αυτό, έχουμε ένα όραμα ότι τα παιδιά μας που αν έχουν την ευκαιρία να έρθουν εδώ να σπουδάζουν θεολογία, να σπουδάζουν ιατρική, να σπουδάζουν ή γεωπονική, δεν μαθαίνουν μόνο στις σπουδές τους, αλλά παίρνουν και τη δημοκρατία. Μαθαίνουν τον ελεύθερο άνθρωπο πώς πρέπει να ζήσει. Εγώ κάθε 28 Οκτωβρίου γιορτάζω το όχι της Ελλάδος με σκοπό να πω γιατί έρχονται και οι υπουργοί να τους πω όχι πια σε αυτή τη μιζέρια, πρέπει να προχωρήσουμε και λέω, μου λένε έτσι, ναι, το αντιγράφω εδώ λόγω ότι η Ελλάδα ήταν η κούφτα των Ερήνων, οποία είπαν όχι, και έτσι τον Άγιο Αντώνιο που το γιορτάζουμε συνέχεια και την εκκλησία μας γιατί είναι μικρή, πιστεύω ότι σιγά σιγά περνάει το μήνυμα της δημοκρατίας. Και πρόπερι συζήτησα κιόλας να έχουμε μία μέρα που γιορτάζουμε τη λέξη δημοκρατία, όπως έχουμε τη μέρα της γυναίκας κτλ. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πρωτοκρατήσω από όλα αυτά που μας λέτε. Πρώτα σχολεία και μετά εκκλησίες. Να έχουμε πρώτα τη δημοκρατία μας. Ένας άνθρωπος να μάθει να είναι ελεύθερος για να μπορεί να αναγνωρίζει και την πίστη στην οποία έτσι, αφιερώνεται. Και όχι στη μιζέρια. Ζείτε τόσα χρόνια στην Ουγκάντα που δίνει πραγματικά τη δικιά της μάχη με αυτά τα υπέροχα χαμόγελα των παιδιών. Αλλά λέτε όχι, δεν θα μας καταβάλει αυτό. Και δεν ξέρω τι μεγαλύτερο μήνυμα θα μπορούσαμε να περάσουμε, πατέρα Αντώνιε, σήμερα. Το μεγαλύτερο μήνυμα είναι να συνεχίσουμε μαζί. Ξέρω ότι η Ελλάδα περνάει ή πέρασε σε δυσκολίες, αλλά αυτό το αγκάλιασμα της Ελλάδος, ιδιαίτερα και στην Κύπρο, και να συνεχίσετε. Και όποιος συμπολεί να έρθει στην Ουγκάντα να βλέπει αυτό το έργο με οπτικό μάτι. Mm. Δεν θέλουμε μόνο τα κρηματικά, αλλά και θέλουμε και γνώμες. Γνώμες. Θέλουμε και ο άλλος να ακούσει τον άλλον πώς ζει στη χώρα του. Τώρα άρχισε ένα πρόγραμμα με Erasmus, νομίζω γιατί και εγώ ήταν. Και εκεί μια προσπάθεια, Erasmus Mundus, οποία σιγά σιγά νομίζω από το άλλο μήνα θα αρχίσουν τα παιδιά από την Ουγκάντα, δύο παιδιά, να πάνε στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Και τώρα και τα δύο παιδιά αυτά, λέγονται Κωνσταντίνο και Μαριλένα Μαραγή, βρίσκονται αυτοί στην Ουγκάντα και κάνουν σεμινάριο και τους φιλοξενώ στο σπίτι μου. Θέλω να πω ότι κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Το κάνουμε μαζί. Μπαίνουν τα σποράκια. Αυτό βλέπω εγώ. Ότι μπαίνουν τα σποράκια και ανθίζουν. Εγώ θέλω πριν σας αφήσω να μου πείτε, πατέρα Αντώνιε, πώς θα ζήσετε το Πάσχα αυτές τις ημέρες, λοιπόν, το Πάσχα που πλησιάζει στην Ουγκάντα. Τι ξεχωριστό έχει από την Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα το ξεχωριστό, τα παιδιά. Περιμένουν το Πάσχα πώς και πώς. Πώς και πώς. Πρώτα που θα σας πω ότι έχουμε φίλους, λέγονται φίλοι του Μόντε. Μόντε είναι ένα χωριό, όπως βλέπουμε, εκεί που έχουν τα ιδρύματα. Και κάθε χρόνο κάνουν παζάρι στην Αθήνα, σε οδό Σκαΐρ, και μαζεύουν λεφτά και έρχονται και κάνουν τραπέζι σε όλα αυτά τα παιδιά. Είναι την ημέρα που τελειώνει το Πάσχα φέτος, αρχίζουν και μετράνε μέρες για το άλλο χρόνο του Πάσχα. Εντάξει, αυτοί έρχονται και τα Χριστούγεννα. Θέλω να πω ότι μέρες του Πάσχα είναι, γνωρίζουν ότι θα φάνε κάτι καλύτερο, θα φάνε και κρέας, γιατί πολλά παιδιά μπορεί να περάσουν και μήνες να μην έχουν κρέας, να μην έχουν
κάτι ξεχωριστό φαγητό, γιατί αυτές είναι δυνάμεις. Θέλω να πω ότι εδώ η Ευρώπη, όταν έχετε δυνατότητα και ευκαιρία αυτά που έχετε, πρέπει κάθε παιδί να εκτιμάει αυτά που έχει. Και με αυτό θα κλείσουμε, γιατί νομίζω είναι το καλύτερο μήνυμα το οποίο μας δώσατε και φυσικά αυτές τις μέρες που έρχονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, που δεχτήκατε την πρόσκληση την οποία σας είχα κάνει μέσω Skype πριν από λίγο καιρό. Ήταν μεγάλη χαρά να σας έχουμε μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Σαραποστή και καλό Πάσχα. Και σας περιμένουμε στην Ουγγάντα. Μακάρι να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Πραγματικά προσωπικά θα το ήθελα πάρα πολύ. Η Ουγγάντα είναι μορφή. Πραγματοποιήσω ένα τέτοιο ταξίδι. Έχει αξιοθέατα, μπορεί να βλέπει σιριοντάρια, τέτοια. Μακάρι η επόμενη συνάντησή μας να είναι στην Ουγγάντα, λοιπόν. Κύριε Βιτουράκη. Πάσχα στην Ουγγάντα. Μακάρι να τα καταφέρουμε. Κύριε Βιτουράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς πάρα πολύ και για την επικοινωνία που είχαμε όλες αυτές τις μέρες και για τα πλάνα που μας παραχωρήσατε. Περιμένουμε πώς και το ντοκιμαντέρ το οποίο θα ολοκληρώσετε. Εδώ θα είμαστε για να δείξουμε αποσπάσματα και από αυτό. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και επειδή περνάνε κάποια μηνύματα που πιστεύω αξίζουν. Σας ευχαριστώ. Φυσικά, όποιος από εσάς θέλει να βοηθήσει, μπορεί να απευθυνθείτε στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης είτε στη Μητροπόλη του νησιού, όπου μπορούν να του δώσουν κατευθύνσεις.